Πώς έγινε η αρχιτεκτονική Ξάνθης και έμεινε φέτος χωρίς κανένα εισακτέο? Και πώς εξηγούνται τα άδεια αμφιθέατρα σε σχολές που άλλοτε είχαν πλήθος υποψηφίων, όπως η νοσηλευτική Δημοτήχου? Πώς άλλα τμήματα έμειναν με έναν ή δύο εισακτέους? Η εξήγηση είναι απλή και η ευθύνη μοιράζεται. Από τη μία εφαρμόστηκε ένα πολύπλοκο εξεταστικό σύστημα που αποτούσε τρεις διαφορετικές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τα τμήματα που είχαν ειδικά μαθήματα, όπως οι αρχιτεκτονικές. Και από την άλλη, τα ίδια τα ΑΕΗ επέλεξαν σε πολλές περιπτώσεις υψηλούς συντελεστές για να διαφοροποιηθούν και να δημιουργήσουν τεχνικά εντυπώσεις, επιδιώκοντας έτσι να μειώσουν και τους εισακταίους, καταλήγοντας όμως να μείνουν χωρίς πρωτοετής. Όπως θα διαπίστωνε εύκολα βέβαια κάθε εκπαιδευτικός αναλυτής, στην αφετηρία του προβλήματος, το ζητούμενο φέτος ήταν απλά να κοπεί περίπου το 30% των εισακταίων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας είχε εκτιμήσει ότι αυτό είναι το ποσοστό εκείνο που δεν αποφυτούν ποτέ, επειδή πιθανά εισήλθαν σε αυτά ευνοϊκά και δεν ανταποκρίθηκαν στα προγράμματά τους. Η διαφορά όμως είναι ότι πρώτον ο προβληματισμός αυτός είχε ήδη λυθεί με το όριο των σπουδών, που είχαν θεσπιστεί κόβοντας όποιους καθυστερούν αδικαιολόγητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ το νέο σύστημα φαίνεται ότι δημιούργησε περιπτώσεις εξεταστικής αυτοπαγίδευσης για πολλά παιδιά που εξετάστηκαν σε μία χρονιά χωρίς επαρκή προετοιμασία λόγω των κλειστών σχολείων. Στην περίπτωση των αρχιτεκτονικών σχολών, για τις οποίες θα χρειαστεί επειγόντως εξεταστική αναπροσαρμογή, που εφαρμοστεί ξανά το νέο σύστημα την επόμενη χρονιά, ισχύουν τα παρακάτω. Για να εισαχθεί κάποιος φέτος στην αρχιτεκτονική σχολή Ξάνθης, θα έπρεπε να έχει τρεις διαφορετικές προϋποθέσεις. Να συγκεντρώσει ως ΕΒΕ τα 14.000 μόρια, όπως διαμορφώθηκε από τον πολλαπλασιασμό του Γενικού Μέσου Όρου Φετινών Επιδόσεων όλων των υποψηφίων του συντελεστή 1,1 που είχε επιλέξει η διοίκησή της, να είχε γράψει στο ειδικό μάθημα του ελεύθερου σχεδίου που είχε διαφορετική ΕΒΕ τουλάχιστον 15,44 και να είχε γράψει το γραμμικό σχέδιο που είχε τρίτη διαφορετική ΕΒΕ τουλάχιστον 17,8. Ωστόσο, επειδή στις αρχιτεκτονικές σχολές τις επιλέγουν συνήθως οι άριστοι, εκείνοι που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν οι τρεις αυτές προϋποθέσεις ήταν οι καλύτεροι που επέλεξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας τελικά την Ξάνθη άδεια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα τα τμήματα που λειτουργήσαν κατά αυτόν τον τρόπο έβγαλαν τα μάτια τους, μόνοι τους. Από την άλλη πλευρά, και όπως έλεγε πρόσφατα στα νέα ο πρίτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος, που είχε 5 από τα τμήματα με προβλήματα και ελάχιστη στους εισακταίους, θα άκουσε ίσως απλά να μειωθεί φέτος ο αριθμός των εισακταίων από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να πάμε σε όλο αυτό το υπερβολικό σύστημα. Το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ποιος πολιτικός θα σήκωνε το βάρος της απόφασης και της επακολούθησης κοινωνικής δυσαρέσκειας, έχοντας μάλιστα κατά νου την προηγούμενη περίπτωση της τίμιας στις προθέσεις της πρώην Υπουργού Παιδείας Μαριέτας Γιαννάκου, η οποία θέσπισε τη βάση του 10 για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Κόπηκαν 40.000 άτομα και η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την κατάργησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εάν λοιπόν η πολιτεία είχε κρίνει ότι μία βάση του 10 είναι ένας δίκαιος κόφτης στο σύστημα της εισαγωγής το 2007, αυτό έπρεπε να εφαρμοστεί χωρίς αλλαγές, τουλάχιστον για μία δεκαετία, ώστε να αξιολογηθεί στη συνέχεια και οι πολίτες να ξέρουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Το νέο εξεταστικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας την επόμενη χρονιά θα γίνει δε ακόμη πιο σύνθετο. Με τα ΑΕΗ να διαμορφώνουν τους συντελεστές των 4 διαφορετικών μαθημάτων βαρύτητας, ανά επιστημονικό πεδίο και 2 μηχανογραφικά. Ένα πρώτο στο οποίο οι υποψήφοι θα συμπληρώσουν έως το 10% των τμήματων του επιστημονικού πεδίου που τους ενδιαφέρουν και ένα δεύτερο για την κάλυψη των θέσεων που θα μένουν κενές. Θα εφαρμοστεί εν τούτης σε συνθήκες μεγαλύτερης δικαίωσης, με τα σχολεία ανοιχτά, ασκήσεις προσομοίωσης στις τάξεις, ώστε να γίνει κατανοητό και οι βαθμολογίες διορθώσεις όπου φέτος διαπιστώθηκαν προβλήματα. Επιπλέον, την επόμενη χρονιά ενισχύονται τα ΙΕΚ ουσιαστικά και επιστρέφουν σε νέα μορφή τα ΤΕΙ με τις νέες σχολές εφαρμοσμένων επιστημών. Στη μορφή του αυτή, ένα εξεταστικό σύστημα αλλά και ένας νέος χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης μοιάζει αξιοκρατικός και θα πρέπει να του δοθεί επαρκές περιθώριο χρόνου για να δοκιμαστεί και να ευδοκιμήσει. Τα παραπάνω βέβαια δεν αποσύρουν την πραγματική ανάγκη της χώρας για εκπαιδευτική ενίσχυση των λυκείων, απομάκρυνσή τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις και ένα ισχυρό ακαδημαϊκό απολυτήριο που θα έδινε την απάντηση σε όλους τους προβληματισμούς.